Καλώς ήρθατε. Καλώς σε ένα ακόμη θέραπη, φίλοι μου, να σας φιλήσω. Γιατί φιλιόμαστε θήτσες. Τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Συγγνώμη. Το διαλύσεις το τραπέζι και το χέρι σου, ρε φίλοι μου. Το χέρι μου είναι σίδερο. Με Ξένια Ντάνια. Χειροκρότα, εσύ Γιώργο. Και Τζέρι Μελιτά. Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο Γιώργος Καράβας πίσω από τις κάμερες. Τώρα χειροκροτάς πρώτος, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο, ωραία. Και φυσικά στην παρέα μας σήμερα είναι η Revitalift Clinical με βιταμίνες από τη L'Oréal Paris. Και εδώ θέλω χειροκρότα. Χειροκρότα! Έτσι, μπράβο. Revitalift Clinical με βιταμίνη C από τη L'Oréal Paris, για την οποία θα μιλήσουμε αναλυτικότερα σε λίγο και με την οποία σας έχουμε και ένα φανταστικό διαγωνισμό στο τέλος αυτού του podcast. Μείνετε εδώ, γιατί νικήτριες θα πάρουν όλα αυτά τα ωραία δωράκια που έχουμε εδώ μαζέψει για σας. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα που σκέφτηκα σήμερα να συζητήσουμε σήμερα. Ως συνήθως στο θέραπη, τι κάνουμε εμείς εδώ. Κάνουμε τις ειδικούς. Βέβαια. Ειδικούς. Τις ειδικούς. Επιθεμάτων σχέσεων. Γιατί είμαστε ειδικές. Αν δεν τα έχουμε καταφέρει εμείς, η ζωή μας ποιος τα έχει καταφέρει. Εδώ και αν θέλει χειροκρότηση. Λοιπόν, όχι, θέλω να πω ότι είναι από ιστορίες που μου στέλνουν στην Athens Voice, στήλη μου, μίλα μου, βρώμικα. Έχω φέρει τις καλύτερες, μόνο για σας. Ευχαριστώ, βέβαια. Για να τις σχολιάσουμε παρέα με την Ξένια, που συνήθως η Ξένια είναι και στην παρέα μας ο άνθρωπος που συμβουλευόμαστε οι περισσότερες. Την πατήσατε. Όχι, δεν την πατήσαμε, φίλοι, γιατί είναι πολύ νυφάλια. Νυφάλια. Δηλαδή, νυφάλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά αυτό. Είσαι νυφάλια, είσαι ψύχρεμη, δεν κρίνεις, είναι πολύ ωραίο. Δεν κρίνω, αυτό δεν το κάνω. Πολύ ωραίο αυτό, όταν ζητάμε συμβουλές να μην κρίνουν, δεν είναι. Ναι, ναι, μην κρίνεις, να μην ξέρεις, δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε καλές φίλες. Τι, κρίκετς να βάλεις εδώ. Γιατί, σκέφτηκα, έχω μαζέψει τα πλωμένα μου. Γιατί θα βρέξει. Συγγνώμη. Γιατί δεν είσαι καλή φίλη. Εγώ ναι. Δεν είμαι τόσο καλή όσο εσύ. Εντάξει, έλα και εσύ καλή είσαι. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις. Το βασικό νομίζω σε μια σχέση είναι πριν φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Στο τελευταίο στάδιο. Να έχουμε λίγο προνοήσει, να έχουμε λειτουργήσει λίγο πρόληψη. Μπράβο, πες τα. Πρόληψη στα πάντα. Στην υγεία, στις σχέσεις, στην ομορφιά. Μπράβο. Και στην ομορφιά. Να, καλή ώρα. Να πώς τα δένεις. Συγχαρητήρια. Να πώς τα δένεις. Μην φτάσουμε τώρα. Θα κάνω μια παρένθεση, αλλά πολύ σημαντική. Μην φτάσουμε να δούμε, ας πούμε, το δέρμα μας θα μπω και χωρίς λάμψη. Αφυδατωμένο, σωστά. Και τότε να θυμηθούμε να αρχίσουμε να βάζουμε τις απαραίτητες κρέμες. Όπου τσούπου. Πρόληψη, Γιώργο. Και τι πιο ωραίο. Από τη βιταμίνη C. Α, βέβαια. Αυτά θα τα πούμε αργότερα, βέβαια. Ναι. Βιταμίνη C, την αγαπημένη. Βιταμίνη C που την αγαπάμε όλοι. Αλλά και στο θέμα των σχέσεων είναι πολύ βασική η πρόληψη. Εννοείται. Δηλαδή με το που δεις τα πρώτα σημάδια. Τσουπ! Τα red flags. Τα red flags. Τι νομίζεις ότι φοράω κόκκινα, τυχαία. Όχι, κι εγώ κόκκινο φοράω, τυχαίο. Ναι, με το που τα δεις, πρέπει να αρχίσεις ένα κομμάτι επικοινωνίας αμέσως. Μην τα αφήνεις να βαλτώσει και να θυμηθείς να τη σώσεις τότε. Άντε, και τι μου έχεις σήμερα. Σήμερα σου έχω φέρει σπαρταριστά και εσύ, Γιώργο, να βοηθάς. Θέλουμε και τη δική σου τη γνώμη. Αυτή να βάλουμε υπόψη μας. Γλυκούλα. Τον λατρεύω. Λοιπόν, ήθελα καιρό τώρα να μιλήσω κι εγώ για το δικό μου θεματάκι. Μετακόμισα πριν ένα τρίμηνο περίπου. Και όποιος λέει ότι ο κόσμος είναι πολύ μικρός έχει δίκιο. Γιατί στην απέναντι ακριβώς πολυκατοικία και στον ίδιο όροφο, παρακαλώ, μένει ο πρώην μου με τη σύζυγό του. Δηλαδή, για να σου εξηγήσω τι ζω. Αν σηκώσω την τέντα από τον μπαλκόνι μου, όχι ρε παιδιά. Βλέπω καθαρά σχεδόν μέσα στο σπίτι του. Α, αυτοί βλέπουν καθαρά μέσα στο σπίτι του όμως. Φαντάζομαι, άμα σηκώσω και αυτή την τέντα. Δηλαδή, ρωτάει εδώ, λέει η κοπέλα, ολόκληρη Αθήνα πάνω τους πήγα και έπεσα. Είχαμε έναν όχι και τόσο πολιτισμένο χωρισμό και κάθε φορά που τον βλέπω ζωντανεύει όλο το παρελθόν μπροστά μου. Ω, παιδιά, δεν είναι εύκολο αυτό. Μια μέρα τον πέτυχα στο δρόμο, αλλά έκανα πως δεν τον είδα. Σκέφτομαι όλο και πιο πολύ να μετακομίσω ξανά, αλλά δεν έχω ούτε τα χρήματα τώρα, ούτε και την όρεξη. Βοήθεια με θαυμαστικό. Όχι ρε παιδιά. Δύσκολο αυτό. Όχι ρε παιδιά. Αυτό είναι δύσκολο. Όχι ρε παιδιά. Κοίτα, μια λύση είναι να μην σηκώσει ποτέ την τέντα.
Καλά, μια λύση θα ήταν και να μετακομίσει που λέει, ναι, αλλά η κοπέλα είναι αυτή δεν λύση. Μπορεί τώρα να μετακομίσει. Όχι, δεν μπορεί και ξέρεις τι, νομίζω ότι η αποφυγή σε αυτή την περίπτωση δεν είναι λύση. Όχι. Για λέγε. Κοίτα, έχω διάφορες. Έλα, αυτό δηλαδή συμβαίνει μια φορά στις 100. Κοίτα, μπορεί να τον κάνεις αυτός να μετακομίσει. Μια φορά στις 100, μια φορά στα 5 εκατομμύρια. Μια φορά στα 5 εκατομμύρια μπορεί να συμβεί τώρα, να είσαι απέναντι και στον ίδιο όροφο. Ναι, δηλαδή άμεση τέτοια. Κοίτα, λοιπόν, η μία λύση. Έσκασες, δεν άντεξες. Μου φαίνεται πάρα πολύ άτυχο. Ατυχές, θα το πω. Διαβολική σύμπτωση. Διαβολική σύμπτωση, μπράβο. Για λέγει λοιπόν εσύ. Λοιπόν, ή τον κάνεις αυτό να μετακομίσει. Φτιάχνεις ένα προγραμματάκι μου στο σπίτι, δεν ξέρω τι κάνει. Με ποιο τρόπο, να πλώνεις μόνο εσόρουχα στο μπαλκόνι, στριν και τέτοια. Και να μάθω. Α, πολύ καλό. Ο Γιώργος. Με θυμάσαι. Κάτι, να κάνεις ένα σόου, ρε παιδί. Κολλάς με φωτογραφίες, σας αφήνω. Ποιος έχει, εγώ θέλω να μάθω. Αν δεν φύγει αυτός, θα φύγει η γυναίκα του, θα τον πάρει μαζί. Παιδιά. Εγώ θέλω να δω κάποιες λεπτομέρειες δεν έχω σε αυτήν την υπόθεση. Παρακαλώ. Ωραία, δεν τελείωσε τόσο πολιτισμένα. Αλλά, ποιος πονάει. Σίγουρα πονάει η φίλη μας για να στείλει αυτό το μήνυμα. Δηλαδή, αφού τον είδε στον δρόμο και δεν του μίλησε, σημαίνει ότι είχαν ένα χωρισμό δύσκολο. Αλλιώς, εντάξει, μια καλησπέρα, τι λες με τον πρώτο. Πρέπει να βγαίνει στο μπαλκόνι έτσι φτιαγμένη, ωραία. Τον βλέπει, ένα σκάι. Σιγά μην βγαίνει και με την τουαλέτα στο μπαλκόνι. Και εγώ ήταν κάτι τέτοια. Παιδιά, μετά τερτύπια σκεφτόμουν. Όχι, ρε παιδιά, γιατί μπαίνει μετά σε ένα τρυπάκι που δεν ζει τη ζωή σου για σένα, ζει τη ζωή σου για το πόσο σε δουν απέναντι. Καταλάβατε. Ναι, αλλά. Εντάξει, να σου πω κάτι, μπορεί να το ρίξει τη γυμναστική, να κάνει γιόγκα. Έξω στο μπαλκόνι. Όχι, μέσα από το σπίτι. Αλλά με εμφανισμένη την τέντα. Με εσόρουχα. Με ό,τι λιγότερο μπορεί. Δεν ξέρω. Ρε παιδιά, η λύση είναι. Εγώ για μένα. Ποια είναι η λύση, να πω τώρα τη λύση. Τη σκέφτομαι σοβαρά. Ναι. Ότι ήρθε η ώρα για αυτό το κορίτσι να αντιμετωπίσει αυτά τα παλιά του τραύματα που του άφησε αυτός ο πρώην. Και ήρθε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, το καταλαβαίνω, γιατί πραγματικά ήρθε μπροστά στα μάτια της, αλλά πρέπει να το δει πια σοβαρά, να αρχίσει να σκάψει. Δεν είναι εύκολο και θα θέλει και χρόνο. Να σκάψει να δει τι την πόνεσε και πώς μπορεί από αυτό να φύγει. Το τέλος θα μας πει ότι πρέπει να κάνει και. Η γυναίκα μπορεί να κάνει καταρχάς ήδη ψυχοθεραπεία. Έτσι. Δεν ναι, δεν είπα απαραίτητος να κάνει ψυχοθεραπεία. Μπορεί να μην δεν είπα μπορεί, αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι. Είπα δουλειά με τον εαυτό της. Ναι, αλλά τώρα το να, έχει, να μην έχεις χωρίσει πάρα πολύ καλά με το συγκεκριμένο άτομο. Ναι. Και να τον έχεις μπροστά σου δεν σημαίνει ότι. Μπορεί απλά να της είπε, ξέρεις τι. Δεν πάει άλλο και ναι. Να έχει πληγωθεί ο εγωισμός της, ας πούμε. Ή να τον ήθελα τον άνθρωπο πολύ. Λόγι. Γιατί ρε παιδιά, αν ήταν απέναντί σας έμενε ένας πρώην σας που τον έχετε ξεπεράσει και θέλετε να τον βλέπετε ευτυχισμένο, θα είχατε κανένα πρόβλημα. Δεν θα ήταν και το ιδανικό μεταξύ μας, δηλαδή μην είμαστε και. Αν τον είχες ξεπεράσει και είναι πια είστε φίλοι. Σε μένα δεν με. Και πάλι, δηλαδή είναι το παρελθόν σου. Δεν θες να βλέπεις το παρελθόν. Έλα μωρέ, όχι, εγώ διαφωνώ. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα. Ούτε εγώ θα είχα. Εντάξει, μπορεί να μετακομίσει την όροφο κάτω. Καλά, δώσου τύχη. Έλα, πες το μου. Τέλος πάντων, πιστεύω επειδή είχα καλούς χωρισμούς. Δεν θα είχα πρόβλημα να βλέπω τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Ο αλλά... σύντροφό σου όμως ναι. Το μάθαινε και του μπαινε η ιδέα. Ναι, κοίτα, αυτό είναι αυτό... πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Αυτό συμβαίνει κάπως σε μια φίλη μου. Δεν μένουν απέναντι, αλλά μένουν στη δίπλα. Δηλαδή, η φίλη μου μένει στη Χίοδο και αυτός μένει ακριβώς στην δίπλα και έχει και ένα καφέ εκεί πέρα. Και αυτός πηγαίνει και με παίρνει συχνά καφέ. Οπότε αυτή, ό,τι και αν κάνει. Μπορεί να το πετύχει. Τη βδομάδα τον βλέπει σίγουρα 3-4 φορές. Πώς νιώθει η φίλη σου γι' αυτό. Δεν περνάει πολύ καλά, αλλά απ' την άλλη λέει, εντάξει, δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι μου, είναι το σπίτι μου, πρέπει να μάθω να ζω με αυτό. Δυστυχώς, εγώ θα σου πω, κάνε υπομονή, γιατί δεν είναι, εντάξει, δύσκολο, αλλά οι δυσκολίες μας πλάθουν κιόλας κάπως. Και μπορεί και να, αν το ξεπεράσει, να βγει πιο δυνατή, να φτιάξει τη ζωή. Σίγουρα θα βγει πιο δυνατή. Να σηκώσει και την τάντα και... Άμα θες, μπορεί να του κάνεις τη ζωή δύσκολη. Εγώ το είπα. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με τη ζωή δύσκολη. Δεν τα κάτω, ανοίξει απλωμένα. Ναι, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω. Μπορεί να θα βάλει έκανα. Πέργολα. Όχι. Εσύ τι θα έκανες όμως συνέβαινε αυτό. Αν ήταν, αν είχα χωρίσει καλά. Όχι, στην περίπτωση της κοπέλας. Θα έβρισκα με χίλιους δύο τρόπους τον τρόπο να μετακομίσω, άμα δεν το άντεχα καθόλου. Τι να κάνω. Εγώ θα του κάνω τη ζωή δύσκολη. Όχι, ρε παιδιά, να φύγω. Τι, αφήγουμε για το σπίτι. Είναι αυτό που λέει, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Fight or fly. Πολεμάς. Fight. Ή πετάς μακριά. Fight for sure. Δεν είναι κακό αγαπούμε. Let's agree to disagree. Let's agree to disagree. Φίλοι μας, η αλήθεια είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή σου.
θα σου πάρει καιρό, εμείς εδώ είμαστε. Ναι, άμα θα ξαναστείλει. Και λίγο περισσότερο λεπτομέρειες, άμα μπορείτε. Γιατί εσύ λεπτομέ... θέλεις εμάς όλους τους δικούς, σιγά μην μας πάρει και τη τηλεφωνική. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Αυτό, να το βάλουμε στο Therapy Volume 2. Volume 2, να παίρνετε τηλέφωνα εδώ, να έχουμε ένα Viber και να παίρνουμε. Πολύ ωραία. Να σας πάω στην επόμενη περίπτωση. Ναι, παρακαλούμε, με χαρά. Καθίστε, λοιπόν. Όπα, όπα, όπα. Έλα, ένα αγόρι μας θέλει. Α, μπράβο. Ζητώ βοήθεια. Ξεκινάει δυναμικά. Η κοπέλα μου έχει πάθει μια μικρή παράκρουση με τη γλωσσοφαγιά και το κακό μάτι. Εγώ δεν την αδικώ. Κι εγώ δεν την αδικώ, κάτσε να βάλω παρακάτω. Πρόσφατα είχε ένα ατυχηματάκι, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρό, και θεωρεί πως επειδή πριν το πάθει, το τελευταίο άτομο που είδε είναι μια συνάδελφος από τη δουλειά που δεν συμπαθιούται, επιμένει ότι τη μάτιασε. Ισχυρίζεται πως όσες φορές έχουν μιλήσει, μετά κάτι δεν της πήγαινε καλά στη δουλειά και λέει πως έχει γαλάζια μάτια και αρκετά έντονη κακή ενέργεια. Anyway, το θέμα είναι ότι έχει γεμίσει το σπίτι με ματόχαντρα μέχρι μαξιλαροθήκες, με μάτι έχει πάρει. Έχει γίνει προληπτική μέχρι αηδία. Κάτσε λίγο, συγγνώμη. Συγγνώμη. Έχει γίνει προληπτική μέχρι αηδία και με έχει κουράσει πολύ. Στο Instagram την έκανε blog γιατί λέει βλέπει μανιωδώς τα stories της και φοβάται. Να μην ανεβάζετε. Τι είναι λύση, είναι λύση. Καλό, τι έπαθες εσύ ξαφνικά. Ένα story, πάμε ταξίδι story. Τι θες, ο Γιώργος σήμερα νομίζει. Άμα δεν θα τα λες, έλα από εδώ να κάθεσαι, να σε βλέπουμε κιόλας. Τι είναι αυτό, σου γιατί εξάπτεται έτσι. Δεν είχαμε τρίτο. Δεν σου το είχα. Σήμερα έχει έρθει πολύ δυναμικός. Λοιπόν, στο Instagram σας το πω αυτό. Συνέχεια είναι γρουζουζιά το ένα, γρουζουζιά το άλλο. Έχω επιβδίσει, τι να τη πω. Λοιπόν. Καταρχάς, συγγνώμη που γέλασα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, με τη μαξιλαροθήκη, με το μάτι γέλασες. Η μαξιλαροθήκη με τάραξε πολύ. Πού να το πιάσω, να δεν το ξέρω. Να το πιάσω, να πω μια γνώμη, για να πω και να πω. Κοίταξε, θεωρώ πολλές φορές ότι αυτά τα άγχη μας, περί κακής ενέργειας, δεν θα πούμε τώρα εδώ ποιος τα πιστεύει και αν τα πιστεύει και αν κάνει καλά. Θέλει, δεν κάνει, εμείς εδώ γκρίνουμε, κάνει ό,τι καθένα. Ναι. Πολλές φορές όμως θεωρώ ότι αυτά τα άγχη μας, από κάτω κρύβουν ένα άλλο άγχος που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, οπότε το ψιλορίχνουμε σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να την απασχολεί την κοπέλα κάτι με τη δουλειά, ή μπορεί να την απασχόλησε όντως το πρόβλημα υγείας που έχει, και απλά να το απέδωσε κάπου για να μπορέσει να το διαχειριστεί πιο εύκολα. Ναι, είναι λίγο μια. Σαν καθρέφτης. Μια παράλογη εκλογήκευση. Δηλαδή, ότι. What? Ό,τι κακό μου συμβαίνει έχει μια λογική. Δηλαδή. Το κακό μάτι, η κακή ενέργεια της συγκεκριμένης κοπέλας μου την προκάλεσε. Οπότε δεν μπορείς κάπως να δεχτείς ότι είσαι ανοιχτός σε οτιδήποτε μπορεί να σου φέρει η ζωή. Οπότε πρέπει κάπως αυτό να το αποδώσεις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση να το προσωποποιήσεις, το πρόσωπο αυτής της κοπέλας. Που μπορεί όμως να πούμε ότι αυτή η κοπέλα μπορεί όντως να μην τις φέρεται καλά. Ναι, βέβαια. Έτσι, μπορεί όντως να μην έχουν καλές σχέσεις. Μπορεί τέλος πάντων να μην ταιριάζουν οι χημίες τους, οι ενέργειές τους, οι παρουσίες τους, να μην ταιριάζουν αυτές οι δύο κοπέλες. Δεν ταιριάζουν, σίγουρα. Αυτό δεν ταιριάζουν, δεν ταιριάζουν. Απλά άλλο να το σκέφτεσαι συνέχεια, να παίρνεις πράγματα για να προστατευτείς από αυτό, με τόση, να δίνεις τόση ενέργεια σε αυτό το πράγμα. Αυτό σίγουρα κρύβει κάτι άλλο από κάτω. Εγώ γι' αυτό πιστεύω, στο φίλο θα πω το εξής, που μας γράφει ότι έχει επιβδίσει, θα του έλεγα να καθίσετε με την κοπέλα αυτή. Να κάνετε μία ωραία. Δηλαδή, να μην κοιτάξει τώρα αυτό με το τι αγοράζει η κοπέλα, μαξιλαρωθήκη. Να κάνουν μία συζήτηση με ενσυναίσθηση. Δηλαδή, να κάτσει λίγο να την αφουγκραστεί και να αρχίσουν να σκάψουν λίγο, να δούνε ποια είναι τα προβλήματα αυτά τα πιο θεμελιώδη που την απασχολούν. Και θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό θα εξαφανιστεί κάπως ως διαμαγείας από την εξίσωση της κοπέλας της άλλης. Ίσως τις έχουν πέσει τώρα όλα μαζί με το ατύχημα που είχε, ίσως με τη δουλειά της να δυσκολεύεται κτλ. Περνώντας λίγο καιρός, μπορεί και αυτό λίγο να ξεφτύσει, να φύγει η ένταση που νιώθει. Να χαλαρώσει κιόλας. Να κάνει πράγματα για τον εαυτό της, να αρχίσει να φροντίζει τον εαυτό της, να φροντίζουν τις σχέσεις τους. Δηλαδή, δεν είναι. Επίσης, παιδιά, δεν είναι μόνο η ζωή μας όλη η δουλειά. Πας και μετά μεταφέρεις τα προβλήματα της δουλειάς, τα κουβαλάς, τα δεν είναι εύκολο. Στο σπίτι. Δεν είναι και εύκολο. Δεν φεύγει ποτέ αυτό το πράγμα από το κεφάλι σου. Α, μήπως να πάρει την κοπέλα του να πάνε μια εκδρομούλα. Ναι. Να ξεφύγει και αυτή να αλλάξει παραστάσεις, να νιώσει λίγο καλύτερο με τον εαυτό της, με το αγόρι της, να νιώσει πιο ασφαλής. Ωραίο αυτό. Μπορείτε να πάρετε μια άδεια και δύο, να φύγετε καμιά εβδομάδα λίγο να ερεμήσετε. Και εβδομάδα θες εσύ να σου κουέστο, ρε παιδί. Θες πω, άμα πάτε, πάρτε μας και εμάς και εγώ θα πάνε. Παιδιά,
Τρίκαλα Κορινθίας τώρα μου. Α, πολύ ωραία. Τζάκι. Λίρα Μεσσηνίας. Περίμενε, ρε παιδί μου. Κουρνάς Χανίων. Τρίκαλα Κορινθίας, Τζάκι. Ναι. Θα φτιάξω σκηνικό. Ναι. Αν δεν ξέρω, θα έχει χιόνια, δεν θα έχει χιόνια. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, δάση, περπατήματα. Ναι, ναι, καθαρός αέρας. Καθαρός αέρας, ωραίος, παϊδάκια. Σημαντικό. Λίμνη δόξα, εξαιρετική. Ε, παιδιά, εκεί πέρα τώρα. Τι, ποιος να σε επηρεάσει και ναι, τι αυτό, να, έτσι δηλαδή, λίγο να... Έτσι λίγο καθαρίζεις. Αυτό. Φύση. Ίσως χρειάζεται φύση. Φύση. Επιστροφή στη φύση, επιστροφή λοιπόν. Επιστροφή στη φύση. Κάθαρση. Κάθαρση. Ναι. Φύση. Ναι, ναι. Νομίζω αυτό χρειάζεται η φίλη μας. Και το αγόρι της μαζί. Μάλιστα. Εμείς αυτά προτείνουμε τώρα, παιδιά. Εσείς ξέρετε καλύτερα, βεβαίως. Να πάω στο επόμενο. Όχι, πριν πάω στο επόμενο, ήρθε η μεγάλη στιγμή να πούμε αυτό που θέλαμε από την αρχή να σας πούμε για την πολύ αγαπημένη καινούργια σειρά της L'Oréal Paris, που είναι η Revitalift Clinical με βιταμίνη C. Βεβαίως. Χρησιμοποιείς βιταμίνη C. Ανελιπώς. Κι εγώ. Είναι... Καλά, είσαι και πιο νέα. Πρόληψη. Εσύ, φίλη μου, είσαι και μέσα στο target group. Και εσύ. Εγώ είσαι που πέμε με το ένα πόδι έξω. Έλα, μου, ρε, τώρα. Τέλος πάντων, είναι μια φανταστική σειρά η οποία προσφέρει η βιταμίνη C, την αγαπάμε πάρα πολύ, την ξέρουμε. Έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τη λάμψη, ναι, τη φωτεινότητα. Τον, να σου κάνει όμοιο τόνο στο πρόσωπό σου. Πολύ σωστά. Αυτό, τη λίγανση των ρητίδων, των λεπτών ρητίδων. Και διατήρηση της νεανικής όψης του δέρματος. Mm-hmm. Οπότε, γιατί όπως πρέπει να προλαμβάνουμε σχέση μας, δεν πρέπει να προλαμβάνουμε και το δέρμα μας, την επιδερμίδα μας. Η συγκεκριμένη σειρά, η Revitalift Clinical με βιταμίνη C της L'Oréal Paris, επαναφέρει τη λάμψη στην επιδερμίδα και λιένει τις λεπτές γραμμές. Είναι με βιταμίνη C και επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση της καθαρής βιταμίνης C σε 12% κιόλας. Πολύ... Στον ορό αυτό. Ναι, βεβαίως. Στο σέρουμ δηλαδή θα βρείτε μια πραγματικά πολύ μεγάλη συγκέντρωση, 12% καθαρή βιταμίνη C. Το σημαντικό με τη βιταμίνη C είναι πάντα να προστατευόμαστε και από την ακτινοβολία του ήλιου και γι' αυτό η κρέμα έχει και SPF 50+. Και μπορούν να προσφέρουν λαμπερή, ενδεδομένη και έως 4 φορές πιο φωτεινή επιδερμίδα. Η σειρά περιλαμβάνει κρέμα καθημερινής προστασίας UV με SPF 50+ και βιταμίνη C φυσικά. Και φυσικά έχουμε και τον ορό προσώπου με βιταμίνη C, όπου έχει επίσης σαλικαλικό οξύ και βιταμίνη Ε. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη ρουτίνα σας με την υπόλοιπη σειρά της Revitalift Vitamin C, με το Clinical Gel καθαρισμού προσώπου με βιταμίνη C και σαλικυλικό οξύ. Και μπορείς να ολοκληρώσεις την περιποίησή σου με την Clinical υφασμάτινη μάσκα προσώπου με βιταμίνη C. Πώς χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτά εδώ τα πολύ ωραία. Ναι, γιατί τα είδαμε αναλυτικά τι κάνει το καθένα, αλλά άμα θέλω να τα έχω σπίτι μου ή μπορεί να τα κερδίσω το διαγωνισμό μας, πώς τα χρησιμοποιώ. Λοιπόν, πάρα πολύ απλά. Πες τα. Τη σειρά. Πλένουμε το προσωπάκι μας με το gel. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Στεγνώνουμε. Mm-hmm. Εφαρμόζουμε το σέρουμ μας. Mm-hmm. Το αφήνουμε μερικά δευτερόλεπτα έτσι να ρουφήξει. Ωραία. Και μετά πολύ απλά και ωραία βάζουμε την κρέμα μας που έχει το SPF της 50 που είναι πάρα πολύ 50 σημαντικό. Plus. 50+. Ναι. Δεν βγαίνω από το σπίτι χωρίς αντιλιακή κρέμα. Και όχι κρέμα. Μόνο αυτό. Επίσης όταν χρησιμοποιούμε βιταμίνη C, ναι, έτσι, και το προηγούμενο βράδυ πρέπει να βάζουμε την επόμενη μέρα αντιλιακό. Είναι βασικό. Αυτά βεβαίως τα δύο πάνε μαζί. Mm-hmm. Και τις Κυριακές, άμα κάνω έτσι, τα ποτέ μου, πιο... ναι, 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 βάζω τη μάσκα μου. Τη μάσκα. Πριν από όλα. Ναι. Και μετά κάνεις το σέρουμ και την κρέμα. Και την αφήνεις, από ό,τι διάβασα εδώ πέρα, 15 λεπτάκια και είσαι έτοιμη. Λαμπερή επιδερμίδα, πολύ ωραία και προχωράω στην τελευταία περίπτωση για σήμερα, γιατί έρχεται και ο διαγωνισμός, κρατιέστε. Έκανα μία σχέση με μια κοπέλα και άλλο γόρι σήμερα, Γιώργο. Έχετε την τιμητική σας, αρκετά σύντομη, θα καταλάβεις παρακάτω γιατί. Περνούσαμε καλά σε γενικές γραμμές και ποτέ δεν είχαμε τσακωθεί, ούτε γενικά μου έδειχνε ότι μπορεί να ζήλευε. Βγαίνουμε λοιπόν ένα απογευματάκι για μια μπύρα μετά τη δουλειά και μου είπε ότι θα έρθει και μια φίλη της που ήταν κοντά στην περιοχή να πει ένα γεια. Ήρθε, γνωριστήκαμε όλα καλά. By the way, αυτή ήταν μια κούκλα. Κούκλα. Κούκλα η φίλη της. Κούκλα η φίλη μου. Φεύγοντας, με ρώτησε πώς σου φάνηκε η φίλη μου και της απάντησα τι το ήθελα, ότι ήταν μια καλονή. Από εκεί και πέρα καταστροφή. Τι δεν τρέπεσε, μου έσυρε, τι ότι φλέρταρα μαζί της, γενικότερα μία μανούρα και αυτό όπως ήταν φυσικό δεν πήγε καθόλου καλά. Μιλάμε, δεν έχω ξαναδεί έτσι, σοκαρίστηκα. Οκ, μπορεί να μην ήταν ό,τι καλύτερο αυτό που είπα, αλλά πραγματικά μου ξέφυγε. Τόσες βρισιές για μια λέξη, τη βρήκα αρκετά υπερβολική και όπως καταλαβαίνεις πλέον δεν μιλάμε. Ωραία.
Μπράβο, φίλε, καλά έκανε. Στα πολύ γρήγορα, μπράβο, γλίτωσε. Μια χαρά. Αυτό, έτσι. Ναι. Τι να του πει, αν τώρα, αν τόσο νωρίς έγιναν έτσι, δηλαδή μετά θα γίνει. Ναι, δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Κοίτα, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Το Καλονί πώς το πε, φίλε. Εγώ θα σου πω άλλο. Όπως και να το πε. Απαντάει Καλονί. Πε ότι είπε, του τρέχαν τα σάλια. Ξαφνικά έχει φλερτάρει μαζί τη. Ναι, όντως έχει απέσει. Άμα φλέτρε και δεν το κατάλαβε. Τι εννοεί. Εντάξει, όχι, καλά έκανε, φίλε, που έφυγε. Μια χαρά. Τέλεια. Ναι, παιδί μου, δηλαδή, αν ήταν. Δηλαδή, πρέπει να χαιρόμαστε τις φίλες μας, τις καρακουκλάρες. Γιατί είσαι η φίλη μου η καρακουκλάρα. Συγγνώμη κιόλας. Δεν πρέπει να χαιρόμαστε για τις φίλες μας που είναι καρακουκλάρες. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κοπέλα ήταν. Τη φέρνει αυτή τη φίλη την καρακουκλάρα για να ψαρεύει. Για να κάνει check. Να βλέπει. Τι θα πει τώρα αυτός, την κουκλάρα, θα δει την ομορφιά της. Ναι, παιδί μου, πώς γίνεται να μην δει την ομορφιά της. Και είναι καλό ένα κομπλιμέντο, δηλαδή. Ένα κομπλιμέντο είναι. Ωραίο πράγμα. Κανονικά θα πρέπει να ανησυχεί η κοπέλα άμα της πει άλλος. Δεν βλέπετε. Αν της πει, α, ναι, αυτό θα σημαίνει ότι της λέει ψέματα. Αυτό. Αφού της είπε ότι είναι και Καλονί, θα μπορεί να χαίρεται τουλάχιστον ότι λέει αλήθεια. Τώρα βέβαια. Εγώ. Τι θα κάνεις όταν κυκλοφορεί το αγγελάκι της υπόθεσης. Ένα αγγελάκι. Ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει. Παραλογάκι. Εντάξει, τέλος πάντων. Ένα αγγελάκι. Ίσως να πω έτσι με την καλή μου την κουβέντα. Μήπως ο άνθρωπος θέλει να την ξαναδεί την κοπέλα αυτή. Γιατί βραγόρι μου. Λέω, αν σε περίπτωση. Πήγε στη φίλη. Σας παρακαλώ, αν θέλεις. Το τηλέφωνο της φίλης το φύρε στο Instagram τη βρήκε. Εάν θέλεις να την ξαναδείς την κοπέλα αυτή που έβγαινε. Να την πιάσει, να κάνω μια χαλαρή συζήτηση, να της πει ότι να χαίρεσαι για τις φιλενάδες σου, εγώ εδώ είμαι εδώ για σένα και να προχωρήσουν μια ωραία ήρεμη ζωή, είπα εγώ. Τι λες παιδί μου. Θα μας τρελάνει. Δηλαδή δεν είναι ότι η κοπέλα λίγο... Δαγκώθηκε. Λίγο δαγκώθηκε, τον έβρισε, λέει. Ναι, αφήστε τώρα. Αφήστε με και εμένα να δω. Εγώ πιστεύω ότι ο φίλος μας έστειλε για να κάνει reality check ότι δεν είμαι υπερβολικός που έφυγα τρέχοντας έτσι. Ναι. Όχι, δεν είσαι υπερβολικός. Μια χαρά. Δεν έχω να πω κάτι. Λυπάμαι. Μπορώ να πω όμως στο διαγωνισμό. Γιατί κάπου εδώ φτάσαμε, παιδιά, σχεδόν στο τέλος. Αλλά πριν κλείσουμε, έχουμε τον φανταστικό μας διαγωνισμό. Βεβαίως. Με την πολύ αγαπημένη Revitalift Clinical με βιταμίνη C της L'Oréal Paris, αποφασίσαμε να κάνουμε δώρο σε 5 τυχερές νικήτριες από εσάς αυτά τα φανταστικά προϊόντα που έχουμε και εμείς πάρει και τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ρουτίνα. Και την κρέμα με SPF 50+ και. Το serum. Και. Με υφασματική μάσκα. Από όλα έχουμε, όλα τα καλά εδώ σας τα έχουμε. Πώς θα τα κερδίσετε όμως, το έχω γράψει εδώ για να ξέρουν οι άνθρωποι. Θα στείλετε email στο contest@athensvoice.gr με το ονοματάκι σας φυσικά για να ξέρουμε, γράφοντας Revitalift βιταμίνη C, απλό, απλούστο το. Revitalift βιταμίνη C, αυτό το γράψετε το θέμα. Θα γράψετε και το όνομά σας. Και θα κληρωθείτε και 5 τυχερές, θα πάρετε σπίτσες, να κάνετε αυτά που να λάμψετε. Να λάψετε. Δεν μας βλέπετε, δεν είμαστε πολύ λαμπρές. Κοίτα εδώ, με έχεις φωτίσει καλά. Καλονές. Αυτά τα φώτα γιατί έχεις ζητά. Δεν χρειάζεται. Λάμπεις μόνη σου, Τζέρι. Αγάπη μου, καρακουκλάρα μου. Δεν πιστεύω να την βλέπεις, Καλονή. Γεια σας, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο.